Ακόμη μια ομάδα προσφύγων φτάνει στη Λέσβο. Στο κέντρο καταγραφής για αλλοδαπούς μη Σύρους στη Μόρια, συνωστισμός για έναν αριθμό προτεραιότητας. Η ποσότητα των ανθρώπων είναι μη διαχειρίσιμη, με αποτέλεσμα όσοι έρχονται εδώ να περιμένουν μία, δύο ή τρεις ημέρες μέχρι να καταγραφούν. Ανθρωπιστικές οργανώσεις και εθελοντές φτάνουν καθημερινά στα όρια τους για να δώσουν λύσεις σε κάθε πιθανό πρόβλημα. Έχουμε και το πρόγραμμα της οικογενειακής επανένωσης, το Restoring Family Links. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα γίνεται η αναζήτηση μελών της οικογένειας που ίσως να έχουν χαθεί μέχρι να έχουν φτάσει στην Ελλάδα ή να έχουν χαθεί μέσα από κάποιο ναυάγιο που έχει γίνει. Το θέμα της σίτησης διευθετείται με έξωθεν βοήθεια. Ανθρωπιστικές οργανώσεις συνεπικουρούμενες από ένα ευρύ δίκτυο ντόπιων και όχι μόνο εθελοντών διανέμουν σε καθημερινή βάση ό,τι μπορεί να βοηθήσει τα πλήθη που διαμένουν στην Ήπεθρο. Εκατοντάδες πρόσφυγες από το Ιράκ και το Αφγανιστάν περιμένουν στην ουρά για μια στάλα ανθρωπιστικής βοήθειας. Υπό κανονικές συνθήκες η ποσότητα αυτή θα ήταν πολύ μικρή. Όμως με δεδομένα τα όσα έχουν περάσει, είναι ζωτική σημασία για την επιβίωσή τους. Εντελώς αντίθετη είναι η εικόνα στο κέντρο καταγραφής και φιλοξενίας στο Καράτεπέ. Ο καταβλισμός, τον οποίο διαχειρίζεται ο Δήμος, φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 500 Σύρους, μόλις το 1 τέταρτο της δυναμικότητάς του. Έχουν τη μικρή ανάγκη μας αυτή τη στιγμή. Σήμερα αυτοί, ίσως αύριο εμείς. Αυτό όμως δεν το λέμε. Εμείς λέμε ότι έχουμε καλεσμένους ταξιδιώτες, έχουμε επισκέπτες ταξιδιώτες και πρέπει να φροντίσουμε για αυτούς. Τα οικήματα προσφέρθηκαν από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Εν όψη ενός δύσκολου χειμώνα, οι αγωνίες και οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται. Για όλους.